Καλή σας μέρα, κύριε Πολυγέννη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μήνες διαρκούν αυτές οι διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση, κύριε Πολυγέννη, για το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Πανελλαδικά αντιδράτε βεβαίως και εδώ την περασμένη εβδομάδα κάνατε μια παράσταση διαμαρτυρίας, αν δεν κάνω λάθος, στον Δήμαρχο Καρδίτσα, στον κύριο Τσιάκο. Είχατε και μια συγκέντρωση την περασμένη Τετάρτη, οπότε και γίνεται κάθε εβδομάδα παραδοσιακά η λαϊκή αγορά. Ποιες είναι οι βασικές σας διαφωνίες και γιατί δεν μπορείτε να βρείτε, έτσι εφόσον γίνεται διαβούλευση, μία άκρη για αυτό το νομοσχέδιο? Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. 7 ολόκληρους μήνες ράβε ξύλωνε είναι η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς τη βελόνα της δεν είχε ράμα. Μόνο ξυλώνει και ξυλώνει τις θέσεις από τη λαϊκή, ξυλώνει με τιμωρητικούς νόμους και τιμωρητικά άρθρα του νόμου τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς. Στην ουσία αυτό το πισωγύρισμα το 7μηνο δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά όλη η ροή του νομοσχεδίου έτσι όπως την είχαν αρχικά προσανατολίσει. Μονίμως έχουμε προβλήματα διαχρονικά, δυστυχώς λύσεις δεν δίνονται. Τώρα έρχεται και αυτό το νομοσχέδιο να μας ρίξει μία και να μην μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι. Εμείς όμως έχουμε αποδείξει ότι και κεφάλι σηκώνουμε και παρόλη την πανδημία, με όλο το σεβασμό και τις μάσκες, φωνή έχουμε και τη βγάζουμε και τη λέμε και θα το λέμε και θα κάνουμε ακόμα και αν τον ψηφίσουμε αυτόν τον νόμο να μην εφαρμοστεί στην πράξη. Εμείς σαν Σωματείο Λαϊκών Αγορών στον νομό Καρδίτσας, σε πλήρη συνεννόηση και με τα άλλα επαγγελματικά σωματεία των βιοτεχνικών εδών και των μικροπολιτών, ήρθαμε σε σύσκεψη. Συνεννοηθήκαμε για τις όποιες ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για να αναδείξουμε το μεγάλο πραγματικά πρόβλημα που υπάρχει. Πήγαμε, κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας, καταθέσαμε τα αιτήματά μας στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Τσιάκο. Κάναμε επίσης το ίδιο και στον κύριο Νούσο, στον Αντιπεριφερειάρχη. Την Τετάρτη, όπως αναφέρατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, είχαμε μία συγκέντρωση συλλαλητήριο με σκοπό να αναδείξουμε ακόμα πιο έντονα το πρόβλημα σχετικά με το νομοσχέδιο. Και την Τετάρτη, επειδή Δευτέρα 10 η ώρα ξεκινάει στην Ολομέλεια η συζήτηση, μέχρι Τρίτη απόγευμα, από ό,τι φαίνεται, θα ψηφιστεί. Ναι. Έτσι έχουμε αυτή την εικόνα, μεσημέρι με απόγευμα θα ψηφιστεί. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι δεν άλλαξαν τίποτα όλο αυτό το διάστημα και ότι είναι αντιδραστικό. Να σας φέρω 2-3 επιχειρήματα. Ναι, δώστε μας κάποια στοιχεία για να το καταλάβουμε και εμείς, λοιπόν, που δεν την κάνουμε αυτή την δουλειά. Ναι. Καταρχάς θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, ναι, ότι δεν στηριχθήκαμε σαν κλάδος μέσα στην πανδημία. Με το άνοιξε κλείσε όλο αυτό το διάστημα των λαϊκών, με το 50-50 στη συμμετοχή και με όλη αυτή την κατάσταση, εμείς σαν παραγωγή τουλάχιστον, γιατί εκφράζω τους συναδέλφους που είναι μέλη στο σωματείο μου, λοιπόν, πραγματικά οργώσαμε τις καλλιέργειες γιατί ήμασταν κλειστοί ή είχαμε αλλιώς προγραμματίσει την καλλιέργεια έτσι ώστε να είναι όλες οι λαϊκές σε λειτουργία. Με το άνοιξε κλείσε λοιπόν αναγκαστήκαμε και με το 50-50 να οργώσουμε τις καλλιέργειές μας γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις διαθέσουμε με τις λιγότερες λαϊκές και με το κλείσιμο. Δεν στηριχθήκαμε οικονομικά και δεν είναι ότι δεν στηριχθήκαμε οικονομικά. Έρχεται τώρα το νομοσχέδιο και λέει ασφαλιστική ενημερότητα. Όλα αυτά τα χρέη που συσσωρεύτηκαν λόγω της ανύπαρκτης δουλειάς ουσιαστικά που είχαμε λόγω του κλεισίματος. Μείναμε χρεωμένοι. Από πού θα τα βγάλουμε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε και μας βάζει αυτό τον όρο στο άρθρο του νομοσχεδίου ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση. Που δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο θα μας πετάξει έξω από το χώρο της λαϊκής. Φοβάστε ότι θα χάσετε τις θέσεις σας λοιπόν. Φυσικά, γιατί έτσι όπως προσδιορίζεται το μέτρο με βάση το νόμο, λέει στον πρώτο έλεγχο που θα γίνει. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έρθει ο έλεγχος σε μια λαϊκή και ελέγξει έναν ή δύο ή πέντε ή δέκα ή και όλους και εκείνη την περίοδο δεν έχουν πλήρως και δεν είναι πληρωμένα, ας το πούμε, τα ασφαλιστικά ή τα δημοτικά, οι δημοτικές υποχρεώσεις και δεν έχει δημοτική ενημερότητα και ασφαλιστική, αυτομάτως σου ανακαλούν την άδεια.
Και το εξής ηρωνικό, που είναι τιμωρητικός πάρα πολύ ο νόμος, είναι ότι στην αρχή βέβαια υπήρχαν οι δύο αποδείξεις σε περίπτωση ελέγχου, φορολογικές δηλαδή, παραβάσεις, στο να καλεί την άδεια. Και τώρα τον έπιασαν τα κέφια τον κύριο Γεωργιάδη και μας το έκανε τρεις φορολογικές παραβάσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, όπως και για το προηγούμενο που σας ανέφερα για τα ασφαλιστική ενημερότητα, στο στεγασμένο εμπόριο δεν υφίσταται, δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο τιμωρητικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου όπως είναι στο στεγασμένο εμπόριο. Δηλαδή ένα κατάστημα αν μπει και κάνει μια παράβαση, μια απόδειξη δύο ή τριών, θα του κλείσουν το μαγαζί? Όχι. Σε εμάς γιατί? Άρα λοιπόν ένα ερώτημα είναι αυτό. Ναι. Αν πάει να γίνει ένας έλεγχος σε ένα κατάστημα στεγασμένο εμπορίου και δεν έχει πληρώσει στο ακέραιο τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, θα του κλείσουν το κατάστημα? Όχι και πάλι. Σε εμάς γιατί? Αυτό είναι που μας βάζει σε σκέψεις και με βάση τον τρόπο που λειτουργεί το νομοσχέδιο, έτσι ώστε να δώσουν ουσιαστικά την πίτα, όπως ακριβώς τη λέω, της λαϊκής, σε συμφέροντα συγκεκριμένα. Είναι φίλοι τους, είναι γνωστοί τους, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ένα πράγμα έχουμε στόχο, ότι είναι η δουλειά που βιοποριζόμαστε, είναι μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη δουλειά μέσα στη λάσπη, μέσα στον καύσωνα, μέσα στις παγωνιές, και αντί να σεβαστούν το αυτονόητο και να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα με μέτρα ανακούφισης και την περίοδο της πανδημίας, αλλά και διαχρονικά μέτρα που θα μας λύσουν τα χέρια για να μπορέσουμε να μείνουμε στις δουλειές μας και στα χωράφια μας, δυστυχώς βλέπουμε να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό είναι στα κάγκελα ο κόσμος, γι' αυτό πραγματικά είναι αγχωμένος και αγανακτισμένος με αυτή την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση μέσω αυτού του νομοσχεδίου. Και επίσης, για να το κλείσω, για να κάνετε αν θέλετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, υπάρχει το εξής τραγελαφικό, ότι το 67 άρθρο του νόμου ορίζει και δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε υπουργό, είτε αυτή τη κυβέρνηση είτε κάποιε άλλε, να επιλέγει το ποια προϊόντα θα μπαίνουν μέσα, χωρίς ψηφοφορία, με ένα άρθρο από μόνος, με μια υπουργική απόφαση, και το τι χαρακτήρα θα έχει τελικά το νομοσχέδιο. Δηλαδή, την επόμενη μέρα κιόλας μπορεί ο εκάστοτε υπουργός να αλλάξει τελείως τη ροή του νομοσχεδίου και να την πάει σε ακόμα πιο αντιδραστικό. Αντιδραστική κατεύθυνση. Άρα αυτό είναι το ανήσυχο και αυτό είναι, αν θέλετε, που μας υποψιάζει για να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Την απόσυρση. Ούτε παζάρια, ούτε διαβουλεύσεις, ούτε τίποτα. Την απόσυρση. Εντάξει, και μόνο. 7 μήνες διαβουλεύσεις μας είπε ότι κάνετε. Τι άλλο να γίνει, ναι. Και δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Σας ανέφερα χαρακτηριστικά, το μόνο που άλλαξε ήταν. Οι δύο παραβάσεις έγιναν τρεις. Ναι. Το άλλο είναι ότι για τις γιορτές του Πάσχα θα είναι από 20 μέρες 25, για τα παζάρια, πανηγύρια κτλ. Λόγω των εορτών, και για τα Χριστούγεννα από 25 μέρες σε 30. Αυτές ουσιαστικά είναι οι αλλαγές σε σχέση με το έκτο κατά σειρά νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη διαβούλευση, στην Επιτροπή Διαβούλευσης που πριν πάει στην Ολομέλεια. Μάλιστα, επομένως, έτσι όπως μας τα λέτε, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα, λιώνεται και η φιλοσοφία των λαϊκών αγορών και φαντάζομαι ότι ανησυχείτε ότι θα χαθούν θέσεις από παραγωγούς και θα πάνε, φυσικά. Δεν ξέρω, πού θα πάνε αυτές οι θέσεις. Ναι, αν μου επιτρέπετε, το κάθε άρθρο ξεχωριστά αποτελεί και φωτογραφίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο επάγγελμα χρόνια, τους φωτογραφίζει για να τους πετάξει έξω. Φωτογραφίζει τους μικρομεσαίους που αδυνατούν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Και να μπουν ποιοι, κύριε Πολυγέννηση, λαϊκές, να μπουν εταιρείες, να μπουν. Φυσικά, για να μιλήσουμε και έξω από τα δόντια, γιατί έτσι έχουμε μάθει εμείς εδώ στην καρδίτσα να τα λέμε. Όλη αυτή η κατάσταση δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό με αυτά τα μέτρα και με αυτό τον νόμο να δώσει και με τιμωριοδότηση που υφίσταται. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα. Αν εγώ είμαι στη λαϊκή και ισοψηφίσω με έναν συνάδελφο, ο τρόπος τιμωριοδότησης είναι ο εξής. Αν εγώ είμαι λυκείου, ο συνάδελφος είναι πανεπιστημίου, αυτός που είναι πανεπιστημίου παίρνει τη θέση. Α, μπαίνουν και τέτοια κριτήρια. Βεβαίως. Μπαίνουν ηλικιακά.
κάτω το 40. Μπαίνουν κριτήρια, που ακούστε τώρα να δείτε το πιο τραγικό, ότι αν σε περίπτωση ισοψηφίας για πανενδεχόμενο, προκύπτει το εξής. Αν όλα τα μόρια είναι το ίδιο και δεν μπορεί κάποιος από τους δύο να το πάρει, ναι, γίνεται το εξής τραγικό. Αυτός που έχει το μεγαλύτερο τζίρο, αυτός παίρνει και τη θέση. Δηλαδή, πάβει να υπάρχει ο κοινωνικός χαρακτήρας της λαϊκής. Μάλιστα. Σε όλα τα επίπεδα. Αλλάζει τελείως η μορφή της λαϊκής έτσι όπως την ξέρουμε. Λειτουργεί, από αυτά που λέτε, ναι, εσείς τουλάχιστον, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λειτουργεί καθαρά πλέον σε ένα στάδιο μεταβατικό, το οποίο θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζονται κάποιοι, και θα λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικονομικά κριτήρια. Καθαρά. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ πιο πρόσφορο και με αυτό το νομοσχέδιο και με τις όποιες αλλαγές που μπορεί να κάνει ένας υπουργός με μία απλή υπουργική απόφαση, για να εισχωρούν σε κάθε λαϊκή και διάφορα προϊόντα που μπορεί να επιλέγει ο εκάστοτε υπουργός, αλλά και με τη μοριοδότηση να ξεκλειδίσει ένα κομμάτι αυτού του κόσμου που δουλεύει και βιοπορίζεται. Επίσης, κατάργησαν για τους επαγγελματίες το 40% που είχαν ως ταβάνι, να το πω. Αν έχεις δηλαδή 40% πάνω από το όριο της φτώχειας, πάβεις να είσαι επαγγελματίας, αν υπερβείς. Αυτό το καταργήσανε. Αυτό γιατί το καταργήσανε, για παράδειγμα? Για να μπορέσουν να διεισδύσουν αυτές οι εταιρείες μέσα. Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί υποτίθεται ότι οι άδειες των επαγγελματιών είναι καθαρά, είναι άδειες κρατικές, που δόθηκαν για ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να βιοποριστούν. Ναι, υπάρχει ένας κοινωνικός χαρακτήρας στις λαϊκές αγορές όλα αυτά τα χρόνια. Και το άλλο επίσης που μας εξισώνουν με τα σούπερ μάρκετ, που μιλάμε για εκατομμύρια τζίρο, μέχρι 8 η ώρα ο καθής από εμάς που δραστηριοποιείται στον χώρο της λαϊκής θα πρέπει να στείλει στο Ινστιτούτο Καταναλωτή από το χώρο της λαϊκής, παρακαλώ, χωρίς καμία αν θέλετε διευκόλυνση, να στείλει την τιμή του κάθε προϊόντος που θα αναγράφεται. Και λέμε, εξισωνόμαστε εμείς με τα εκατομμύρια τζίρου το σούπερ μάρκετ, που είναι καθαρά βιοποριστικός ο ρόλος μας εκεί και η εργασία μας. Δηλαδή βλέπετε ότι προσπαθούν να φτιάξουν δικλείδες έτσι ώστε να μην μπορούμε να τα αποκριθούμε και σιγά σιγά να πεταχτούμε έξω από το χώρο της λαϊκής. Μάλιστα. Και να έρθουν τα μεγάλα συμφέροντα όπως γίνεται παντού. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολυγέννη, που μας εξηγήσατε αυτές τις αδιαφωνίες που έχετε με το νομοσχέδιο, το οποίο ωστόσο όμως, όπως μας λέτε και εσείς, όπως όλα δείχνουν, θα ψηφιστεί. Σας ευχαριστώ και εγώ, και η ενημέρωση και στον καταναλωτή, γιατί όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον καταναλωτή δυστυχώς, και για το θέμα της ακρίβειας που θα έρθει όταν θα έρθουν τα συγκεκριμένα συμφέροντα και θα μονοπολούν κυρίαρχα στην λαϊκή και στον χώρο της λαϊκής και σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να γίνει κατάκτημα και στον ίδιο τον κόσμο να μην δεχτούν σε καμία περίπτωση αυτήν την τροπολογία, αυτό το νόμο να ψηφιστεί. Γιατί δεν θα υπάρχουν ντόπια φθηνά, φρέσκα και υγιεινά προϊόντα. Μάλιστα. Θα είναι όλα εισαγόμενα, βαφτισμένα ελληνικά αν θέλετε, γιατί έχουν και τον τρόπο και το έχουν αποδείξει όλα τα χρόνια πώς λειτουργούν οι μεγαλοεισαγωγείς. Όπως κάποια προϊόντα σε εκτός περιόδους φτάνουν, για παράδειγμα, και τα 3 και τα 3,5 ευρώ τα λιμόνια. Γιατί φτάνουν 3,5 ευρώ τα λιμόνια και δεν μπορεί να τα πάρει το απλό νοικοκυριό? Γιατί είναι εισαγόμενα, είναι συγκεκριμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές και δυστυχώς τα ελληνικά τα προϊόντα που πάνε περίπατο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.